με εκλογικό μήνυμα στόχο. Νέος Δήμος, αξίες και όραμα, καταθέτουμε την πρότασή μας στους συνδημότες, έχοντας καταγράψει όλες τις ανάγκες, μικρές και μεγάλες, και τις αλλαγές που απαιτούνται. Τα πρώτα 44 πρόσωπα που θα στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Κίνησης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες παρουσίασε ο επικεφαλής της και υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, Ηλίας Λιγερός. Παρουσιάσαμε την ομάδα η οποία παρέμεινε ενωμένη καθ' όλη την τετραετία, την πενταετία της δημοτικής θητείας, σε αντίθεση με τα όσα και τις φήμες που κυκλοφορούσαν, τα όσα λεγόταν και τις φήμες που κυκλοφορούσαν, ότι δεν θα υπάρξει ούτε καν δεύτερος χρόνος για την παράταξή μας. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι οι άλλες παρατάξεις έχουν σκορπίσει τα εξών συνετέθησαν, εμείς παραμείναμε ενωμένοι, διευρυνθήκαμε και σήμερα ανακοινώσαμε τους 40 πρώτους επιπλέον υποψήφιους. Πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο νίκης, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Λιγερός, με ανοίγματα τόσο προς την κεντροαριστερά όσο και προς την κεντροδεξιά. Είναι άνθρωποι με ενθουσιασμό, γνώση, διοικητική ικανότητα και θέληση να αλλάξουν το Δήμο και είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να υλοποιήσουν το στόχο μας, ο οποίος είναι νέος Δήμος, αξίες και όραμα. Η ομάδα στο σύνολό της απευθύνεται στο σύνολο του Ηρακλειώτικου, των Ηρακλειωτών Δημοτών. Δεν έχει διακρίσεις, μας ενώνει η αγάπη για την πόλη και το αύριό της. Ο κύριος Λιγερός κάλεσε τους Ηρακλειώτες να προσέλθουν στις κάλπες με καθαρή επιλογή τους ενεργούς πολίτες. Νομίζουμε ότι η επόμενη μέρα στο Δήμο Ηρακλείου γράφει ενεργοί πολίτες και θέλουμε όλους τους δημότες, διότι πρέπει να καταλάβουν ότι το αύριο του Δήμου είναι το δικό τους αύριο, να πάνε με καθαρή καρδιά και καθαρή επιλογή τους ενεργούς πολίτες στην κάλπη. Υπήρξε μια φημολογία για μια μεταγραφή ολικής. Έχουμε καιρό ακόμα. Είναι ακόμα, οι μέρες είναι μέχρι τις τέλος Απριλίου που θα γίνει το κλείσιμο των ψηφοδελτίων. Έχουμε καιρό ακόμα, όλα σιγά σιγά θα γίνουν.